Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαστε αυτό τη Μάρτη. Καταρχήν, συγχωρήστε μου τη σχετική σύγχυση που έχω από χθες. Όλοι έχουμε σύγχυση. Όλοι έχουμε σύγχυση με αυτό το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου, άλλο να είσαι να το δει τι είδα, δηλαδή την κατάληξη, και άλλο τώρα έχετε συγχυστεί διαλεκτικά κτλ. Εγώ είδα και την κατάληξη με το που κατάλαβα και έμαθα. Εκ των υστέρων τα κανάλια, το παιδί δεν είμαστε θέση να ξέρω αν έμεινε και δεν είμαι για αυτό. Κυρία μου, τρέμω από χθες. Ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να με καταλάβετε. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένα. Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, θα μου διαφύγουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχω χάσει μέσα στη σύγχυσή μου και το χαρτάκι του κυρίου τα στοιχεία που πήρα και του λέω: άμα μήπως χρειαστεί το παιδί που χτύπησε, δεν ξέραμε εκείνη τη στιγμή ότι το παιδί έφυγε. Και το έχω χάσει. Είναι ένας, ο κύριος που του χώρισε κάποια στιγμή και ένας άλλος που ήταν δίπλα μου, ο οποίος είναι κράτησε εμένα. Εν πάση περιπτώσει. Το χάσα το χαρτί μέσα στη σύγχυσή μου. Λοιπόν, ήταν άκρος προσβλητικός, κύριοι. Και το ξέρουν όλοι και παρακαλώ όσους ήταν μέσα στο τραμ να βγουν και να το πούνε. Προσβλητικό. Το παιδί ήταν ένα ταυρί εντωμεταξύ. Και οκίνησε. Το πώς του μίλαγε, και δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω ότι πριν 1,5 χρόνο έχω πέσει σε μια άλλη γραμμή που εξεφταίνησε μια γιαγιούλα ένας τέτοιος. Σας μιλάω για γιαγιούλα. Με το ζόρι κρατιόταν η γιαγιά και φαινόταν ότι ήταν πτωχή. Και την κατέβασε, κύριε, κάτω. Δεν ξέρω πού, αν την πήγε σε τμήμα. Την κατέβασε. Και προσπαθήκαμε όλοι να δώσουμε από ένα εισιτήριο στην γιαγιά και δεν το δέχτηκε ο άνθρωπος. Αυτό έγινε και χθες. Προσφέρανε κυρίες. Κύριε, εισιτήριο, λέει το παιδί και τα λοιπά. Δεν το δεχότανε, κύριε, και του μίλησε άσχημα και στο τέλος εκεί, εντάξει, του μίλησε άσχημα. Και το παιδί αντιστάθηκε. Και ο άνθρωπος χειροδίκησε και μάλιστα του τράβηξε. Όντως το παιδί έπεσε, όταν έπεσε ήταν χωρίς το μπλουζάκι του. Τον είχε τραβήξει. Δηλαδή του τράβαγε το μπλουζάκι να μην του φύγει. Ναι, κύριε μου, το είδαν όλο το τρόλεϊ, γιατί δεν μιλάει ο κόσμος. Είναι και οδηγός, γιατί τον πήγανε μπροστά του, λέει, πήγανε μπροστά του, λέει, και να σε φτιάξω εγώ. Και τον περιλαμβάνει όλους μπροστά. Και εκεί δεν άντεξα άλλο και του λέω, δεν έπεσε. Του λέω, παλικάρι μου, σοπάκιασε το να κάνω λαντούμπανο. Το παιδί είχε ντραπεί, είχε σκύψει το κεφάλι. Δηλαδή πέφτει όντως μεγάλη πίεση, κύριε Μιλωνάκη. Και παρακαλώ όσους ήταν μέσα στο τραμ να βγουν και να το πούνε. Δεν είναι. Δηλαδή το παιδί το δολοφονήσανε. Δηλαδή επειδή δεν βγάλαν μαχαίρι ή πιστόλι, το σπρώξανε έξω το παιδί. Καταλάβατε τώρα τι σας λέει. Ψέματα ο κύριος. Ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη. Το εξευτέλισε το παιδί και το πήγανε μπροστά μετά. Και το παιδί το προσβάλλανε και μετά ήρθε στη μεσαία πόρτα και έγινε ο φόνος. Με ακούτε ή μιλάω μόνο. Ακούτε πάρα πολύ καλά, κύριε Καταλή. Κύριε, με συγχωρείτε, είπε ο κύριος ότι ο οδηγός δεν έχει τίποτα. Του μιλάει, αφού του μιλάει άσχημα και μετά το διαπληκτισμό και του πήγανε μπροστά, του λέει και θα σε φτιάξω. Και το παιδί με σκυμμένο που είχε βάλει πάει και τον περιλαμβάνει ο οδηγός, κύριε. Και τον προσέβαλε τόσο πολύ που το παιδί γύρισε στη μεσαία πόρτα. Το παιδί έφυγε από τη μεσαία πόρτα, όχι από το οδηγό. Καταλάβατε. Και ο κύριος να το βουλώσει και να πάει σπίτι του που δεν έχει ευθύνη ο οδηγός. Ακούστε, κυρία μου, αυτός ο κύριος που έρχεται προσκεκλημένο εκεί, μην ξαναμιλήσει. Που ξέρει αν ο οδηγός δεν έφταιγε. Το παιδί έγινε από την πίεση και του οδηγού. Ωραία, γιατί έφυγε από την πόρτα από τον οδηγό και πήγε στη μεσαία και έπεσε. Κύριε Καταλή, άμα θελάνετε όλους αυτή τη χώρα, δεν ξαναπληρώνω φόρους, κύριε. Το δηλώνω επωνύμως. Να φύγετε και όποιος με ακουμπήσει σε λεωφορείο, εγώ θα του σκοτώσω τον ελεκτή. Κύριε Καταλή, κύριε, είδα φόνο μπροστά στα μάτια μου. Μα είναι, να ηρεμήσω, κύριε Μιλωνάκη, σκοτώσανε το παιδί, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, από την αρχή. Εγώ δεν ήξερα ότι το παιδί σκοτώθηκε. Είδα όμως το πέσιμο κτλ. Πήρα τη ζωή και την καρδιά μου και τρέμω, μ' ακούτε. Τρέμω. Καλησπέρα, κυρία Κοκκινή. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στο τρόλεϊ. Ήμουν από τον κόσμο που συνοστίστηκε κυριολεκτικά στο σημείο του ατυχήματος αφού είχε φύγει και το τρόλεϊ, περιμένοντας το ασθενοφόρο. Το παιδί ήταν πεσμένο στο δρόστομα, το τρόλεϊ έφυγε. Ανέστητο. Μισό λεπτό, κυρία Κοκκινή, μισό λεπτό, γιατί θα μας τρελάμε όλοι. Έφυγε το τρόλεϊ από το σημείο του συμβάντος. Όχι. Εγώ δεν είπα τρόλεϊ. Δεν έφυγε το τρόλεϊ. Μισό λεπτό, κυρία Βαρδί. Δεν έφυγε το τρόλεϊ. Κυρία Κοκκίνη, ήρθε η τροχιά και μετά έφυγε το τρόλεϊ. Είσαστε εκεί όταν το παιδί ήταν ακόμα εκεί. Ναι. Και το τρόλεϊ δεν υπήρχε. Πριν το πάρουν οι τραυματιοφορείς. Μάλιστα. Το τρόλεϊ υπήρχε. Όχι. Όλο σίγουρη. Και δεν ήμουν και μόνη μου. Ήρθε η τροχιά. Ήμουνα μπροστά. Όταν πήρανε το παιδί, ήρθε πρώτα η τροχιά. Δεν ξέρω. Πάντως το τρόλι είχε απομακρυνθεί. Για πέστε μας τι μάθατε εσείς, τι άκουσατε. Εγώ δεν θα σας πω τι έμαθα, θα σας πω τι είδα. Τι είδατε.
από το παιδί έλειπε το μισό κομμάτι της μπλούζας του. Πράγμα που σημαίνει, δεν νομίζω από την πτώση να... Του τράβαγε από μέσα, κυρία Κοκκινιά. Το 10% ήθελε ο άνθρωπος. Το καταλάβατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν το πήρανε το παλικάρι επάνω στο φορείο, μη ξέροντας προφανώς τι να το κάνει, ένα μηχανία βρισκόμενος ο τραυματιοφορέας, πέταξε το κομμάτι της μπλούζας στο οδόστρωμα.